Καλημέρα κυρίες και κύριοι από τον κεντρικό σταθμό τρένου της Κοπενχάγης. Και πραγματικά το μέρος είναι τεράστιο. Και όπως καταλαβαίνετε, μια είναι ο κεντρικός σταθμός, περνάνε από εδώ κάθε μέρα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και κατά συνέπεια, ακριβώς έξω έχει άπειρα ποδήλατα, πραγματικά. Όπως βλέπετε, σήμερα είμαι με τα πόδια και αυτό για να επισκεφτούμε μερικά μέρη που δεν μπορώ να μπω με το ποδήλατο. Εκ των οποίων το πρώτο είναι μέσα στο σταθμό εδώ και λέγεται The Tube. Και είμαστε μέσα. Μου έδωσε μερικές οδηγίες η κοπέλα στη ρεσεψιόν. Δεν κατάλαβα όλα, η αλήθεια είναι. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι έχει περιορισμό χρόνου σίγουρα. Αυτός εδώ ο κίνδυνος ήταν αρκετά περίεργη εμπειρία. Για τη συνέχεια έχουμε ένα mini escape room. Πρέπει να βρεις το πώς θα βγεις έξω. Χωρίς χρόνο. Έτσι απλά για την ιστορία. Τώρα πρέπει να βρω πώς θα βγω έξω. Έχει κι άλλο δωμάτιο. Και τι είναι το δωμάτιο. Δεν θα σας πω το μυστικό του πως βγήκα, πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας όταν έρθετε. Σε αυτό το δωμάτιο είχε διάφορα σημεία που μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες, διαφορετικές ιδιαίτερες φωτογραφίες, όπως αυτές. Και για κλείσιμο φυσικά έχουμε μια τεράστια green screen, όπου στέκεται κάπου εδώ. Ακριβώς μπροστά είναι ένα photo booth και φωτογραφίες τον εαυτό σου με πολλά και διαφορετικά backgrounds, όπως αυτά εδώ.
χρόνος ήταν υπερβολικά παραπάνω από αρκετούς και παρόλο που θέλει λεπτούς χειρισμούς, κατάφερα να το φτιάξω. Και αυτό ήταν το The Tube. Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε, τα LEGO έχουν προέλευση τη Δανία και υπάρχουν παντού τέτοια καταστήματα, καθώς υπάρχει και το LEGO House στην τελείως άλλη όμως πλευρά της Δανίας, και παρόλο που θα ήθελα να πάω, δεν προλαβαίνω να το κάνω αυτή τη φορά, αλλά θα μείνει σαν εγκριμότητα για την επόμενη φορά. Πάω μέσα στους επόμενους προορισμούς όμως για σήμερα, ακριβώς δίπλα από το κατάστημα με τα LEGO, είναι το Tivoli, το νούμερο 1 και μεγαλύτερο Luna Park της Κοπενχάγης, και εκτός από τα παιχνίδια που έχει μέσα που μπορείς να αξιοποιήσεις, έχει και απίστευτα όμορφα διαμορφωμένο χώρο. Πάμε να το εξερευνήσουμε. Και μόλις μπήκαμε. Από ό,τι φαίνεται έχει μια συναυλία εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι συναυλία, είναι μπαλέτο. Από ό,τι κατάλαβα μέχρι τώρα είναι κάτι σαν την Τεχνόπολη στο Γκιάζι. Εδώ είναι η κεντρική σκηνή που γίνονται συναυλίες. Έχει το παρκάκι για να αράζεις. Έχει καφετέρια, εστιατόρια, μαγαζιά. Και ακριβώς εδώ από πίσω είναι το Luna Park. Και πειρατικό καράβι. Και από ό,τι κατάλαβα, γίνονται ταυτόχρονα πολλές δραστηριότητες και δρόμενα σε αυτό το χώρο. Και όπως είπα, έχει πάρα πολλά πράγματα. Από εστιατόρια και καφετέρειες μέχρι χώρο για παιδιά με διάφορες δραστηριότητες. Συναυλίες γίνονται, το χορευτικό, το μπαλέτο. Το Luna Park φυσικά και πάρα πολλά ακόμα. Δεν είναι για κάθε μέρα σίγουρα, αλλά μία φορά αξίζει να το επισκεφτείς. Αλλά κάτι που δεν έχω ξαναδεί από κοντά και προφανώς δεν έχω ξανακάνει. Τρενάκι. Αυτού του μεγέθους όμως. A few moments later. Ναι, αποφάσισα να το κάνω. Ήταν φοβερό. Εντάξει. Απλά χρειάζεται να εμπιστευτείς το μηχάνημα και ότι δεν πρόκειται να φύγει. Και θα περάσει μια χαρά. Πρώτη φορά ever, σίγουρα θα το μετάνιωνα εάν δεν το έκανα. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος προς τι η Κινέζικη διακόσμηση, αλλά λογικά θα είναι απλά ένα θέμα έτσι για το εφέ. Προφανώς δεν μπορώ να τα βγάλω όλα βίντεο, είναι μια πόλη μέσα στην πόλη, τεράστιο μέρος, αλλά έχει μοναδικά σημεία. Επίσης, οι Δανείοι είναι πολύ ζαχαρωτοί.
Και αυτό ήταν το Τίβολι. Τώρα πρέπει να κάνω κάτι που ήθελα να κάνω από την πρώτη μέρα και νομίζω πως δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή να το επιχειρήσω από αυτήν εδώ. Και καθώς πηγαίνουμε εκτός από αυτό το χαρακτηριστικό κτίριο με αυτό το πολύ ιδιαίτερο χρώμα, μόλις πέτυχα κάτι που δεν συναντάς πολύ συχνά από κοντά και δε στο δρόμο, αυθεντική Porsche Carrera της δεκαετίας του 60. Και προχωρώντας παρακάτω, ακόμα ένας παράδεισος για trial. Αλλά όπως βλέπετε, δεν επιτρέπεται το ποδήλατο. Αλλά χωρίς υπερβολές, το σπότ αυτό είναι από άλλο πλανήτη. Αυτά καραβάκια είναι λεωφορεία εν πλώ και τα χρησιμοποιείς με την ίδια κάρτα το ίδιο εισιτήριο που μπαίνεις στο μετρό, στο τρένο κλπ. Από αυτά τα ξύλινα εδώ περάσαμε την πρώτη μέρα, αν θυμάστε, με το ποδήλατο. Αλλά ακριβώς απέναντι έχουμε ένα τρομερό trial spot. Θα το επισκεφτώ, αν προλάβω. Και μιας και πηγαίνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, αυτή η γέφυρα που φαίνεται μπροστά είναι ο επόμενος προορισμός, μιας και είναι η πιο χαρακτηριστική ποδηλατογέφυρα της Κοπενχάγης. Ακόμα μια δραστηριότητα της λίστας ολοκληρώθηκε. Αυτή τη στιγμή διασχίζω τη γέφυρα που ανέφερα προηγουμένως στο καραβάκι και πρόσεξα πως σε αυτό το κομμάτι της πόλης όλα τα κτίρια είναι ένα και ένα από άποψη σχεδιασμού. Δείτε αυτό το κτίριο πίσω μου. Επιπλέον, όπως φαίνεται, και σε αυτή τη γέφυρα έχει επικρατήσει η παράδοση με τα λουκέτα. Και αυτό το κτίριο είναι αρκετά ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό, όπως και όλα αυτά τα κτίρια είναι πραγματικά ένα και ένα. Μπορεί να μην είμαι με το ποδήλατο και να απαγορεύονται οι πεζοί, αλλά I didn't choose the Thug Life, Thug Life chose me. Και μόλις έρχομαι στην πιο χαρακτηριστική ποδήλατο γέφυρα της Κοπενχάγης. Ή αλλιώς πορτοκαλί γέφυρα, ή αλλιώς έτσι λέγεται. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία της. Προφανώς ακόμα ένα trial spot εκεί. Και ο λόγος που αυτή η γέφυρα είναι αρκετά χαρακτηριστική είναι διότι πηγαίνει zigzag ανάμεσα στα κτίρια και όπως είδατε είναι αποκλειστικά για ποδήλατο. Και κάπως έτσι, ακόμα μια δραστηριότητα της λίστας, η οποία ήταν να διασχίσει αυτή η γέφυρα, ιδανικά με το ποδήλατο, αλλά ακόμα και πεζός δεν πειράζει, ολοκληρώθηκε. Later that same evening. Σε δεύτερη σκέψη, επειδή είναι τουλάχιστον αντιδιοντολογικό να βρίσκεσαι στην πιο διάσημη ποδηλατική γέφυρα της Κοπενχάγης χωρίς ποδήλατο, ναι, το έκανα, πήγα και πήρα το ποδήλατο. Και περίπου 3 χιλιόμετρα μακριά από την έξοδο της γέφυρας έχουμε ένα υποκατάστημα, Durum Bar όπως λέγεται. Και αν έρθετε ποτέ στην Κοπενχάγη, να ξέρετε ότι είναι αρκετά τίμιο, όπως πληροφορήθηκα, για αυτού του είδους τα φαγητά.
Thank you. Ήταν πράγματι πάρα πολύ καλό, το συνήθως ανεπιφύλακτα. Durum Bar έχει πολλά υποκαταστήματα σε όλο το μήκος και πλάτος της Κοπενχάγης. Αλλά κάπου από εκεί βλέπω πυροτεχνήματα για κάποιο λόγο.